κάποιος προσπαθούσε να συμπυκνώσει σε μία φράση τη λειτουργία και τα βασικά χαρακτηριστικά της κρίσης, θα έλεγε ότι η κρίση είναι μία διαδικασία αναδιανομής εισοδήματος και πλούτου από την πλειοψηφία της κοινωνίας στους λίγους. Την έχουμε ζήσει αυτή τη διαδικασία στην Ελλάδα, την έχουμε ζήσει αυτή τη διαδικασία στον Ευρωπαϊκό Νότο, την έχουμε ζήσει αυτή τη διαδικασία στο σύνολο της ευρωπαϊκής ελοκλήρωσης και θα έλεγα στο σύνολο του καπιταλιστικού κόσμου. Εδώ ένα πρώτο λάθος το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια και η συζήτηση έχει και στον τίτλο της τη λέξη της ανάπτυξης, θα ήταν να θεωρήσουμε ότι το αντίπαλο στρατόπεδο απέναντι στην κρίση είναι η ανάπτυξη και ότι η ανάπτυξη είναι αυτή η οποία μπορεί σε κάθε περίπτωση και με κάθε τρόπο λειτουργίας να βοηθήσει το να καταπολεμήσουμε αυτές τις ανισότητες. Επιτρέψτε μου εδώ να σας θυμίσω ότι από το 1993 έως το 2008 ο ελληνικός καπιταλισμός γνώρισε σχεδόν 60% ανάπτυξη και τη στιγμή που μπαίναμε στην κρίση ο βασικός μισθός με πραγματικούς όρους βρισκόταν στα επίπεδα του βασικού μισθού του 1984. Επιτρέψτε μου επίσης να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα λίγο πιο σκληρό από τον πυρήνα του ευρωπαϊκού καπιταλισμού, από τη Γερμανία. Το 1990 ένας στέλεχος που δούλευε σε μία από τις κεντρικές γερμανικές επιχειρήσεις αμοιβόταν 14 φορές περισσότερο από ότι ένας εργαζόμενος στην ίδια επιχείρηση. Το 2000 το ίδιο στέλεχος αμοιβόταν 24 φορές από ότι ο εργαζόμενος και σήμερα αμοιβεται 54 φορές περισσότερο από ότι ο εργαζόμενος. Νομίζω ότι αυτό είναι κρίσιμο έτσι ώστε να έχουμε στο νου μας ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να συντηρούμε ή να συμβάλλουμε στο να συντηρείται κάποια μυθολογία περί ανάπτυξης ως ενός αυτόματου μηχανισμού αναδιανομής. Η αναδιανομή είναι κάτι το οποίο θα κριθεί πρώτα απ' όλα από τον κοινωνικό συσχετισμό και από τους αγώνες που θα προκύψουν μέσα σε αυτή τη σύγκρουση. Δεύτερη παρατήρηση. Νομίζω ότι μία σοβαρή στοιχειοθετημένη και από τα αριστερά κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ θα ξεκινούσε από το τι έκανε ή μάλλον τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα κομμάτια της μισθωτής εργασίας. Πιστεύω ότι ίσως το πιο σκληρό κομμάτι της αποτυχίας της πρώτης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν ψηφίστηκε ο νόμος για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και αυτή την αργοπορία σήμερα την πληρώνουμε γιατί ερχόμαστε να διαπραγματευτούμε σε ένα πολύ πιο δύσκολο περιβάλλον. Και το δεύτερο κομμάτι το οποίο συνεχώς καθημερινά ματώνει ο κόσμος της εργασίας είναι η κατάσταση με την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με μελέτες, κάθε χρόνο η ελληνική οικονομία, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία, χάνουν 4 με 6 δις από την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας, είτε αυτό είναι καθαρά δήλωτη εργασία, είτε αυτό είναι η μη δηλωμένη εργασία. Ας πάρουμε τα 4 δις, το κάτω όριο, το 12% αυτού να πιάναμε είναι 250 εκατομμύρια, δηλαδή αυτά τα οποία αναγκαστήκαμε φέτος να κόψουμε από τις συντάξεις. Και είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το πώς ένα κόμμα της αριστεράς αντιλαμβάνεται τις ιεραρχήσεις του και τις αιχμές ή για να είμαστε λίγο αυτοκριτικοί πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε μάθει να μην κάνει ιεραρχήσεις και αιχμές, αλλά ο καθένας άθριζε τις τρεις ιεραρχήσεις που είχε στο κεφάλι του και έτσι καταλήγαμε σε ένα σχέδιο με καμιά 500 αιχμές, το οποίο συνιστά μη σχέδιο και άρα όχι αιχμές. Και από αυτή τη διαδικασία ακριβώς χάθηκε ένα από τα κεντρικά ζητήματα που ήταν τι θα έπρεπε να κάνει, ειδικά σε κατάσταση πολέμου, ειδικά σε κατάσταση οικονομικής ασφυξίας και πολιορκίας, μια κυβέρνηση αριστεράς που θα λειτουργούσε με το άγχος ότι δεν έχει χρόνο. Και αυτό το άγχος δεν το είχαμε, δεν το δείξαμε και δυστυχώς σε κάποια ζητήματα συνεχίζουμε να μην το επιδεικνύουμε. Τρίτη παρατήρηση σχετικά με το κομμάτι των εργασιακών. Νομίζω ότι το κομμάτι των εργασιακών είναι η πραγματική επιτυχία του μνημονίου, είναι το πραγματικό success story του μνημονίου. Σκεφτείτε το εξής, ότι με βάση το κυρίαρχο επιχείρημα η δουλειά του μνημονιακού προγράμματος ήταν να βάλει μια τάξη στα δημόσια οικονομικά. Μπήκαμε στο πρόγραμμα με χρέος κάτι περισσότερο από 120% επί του ΑΕΠ και μετά από 5 χρόνια στα οποία μπαίνει η τάξη στα δημόσια οικονομικά το χρέος έχει προσεγγίσει το 170-180% του ΑΕΠ. Σε αυτό σημαίνει ότι έχουμε δύο επιλογές. Μία επιλογή είναι να θεωρήσουμε ότι Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι όλοι άχρηστοι στο να λύσουν αυτό το οποίο πραγματικά θέλανε. Το δεύτερο είναι να κατανοήσουμε το χρέος ως ένα πραγματικό βιοπολιτικό μηχανισμό επιλογής ενός πραγματικού σκοπού, που ο πραγματικός σκοπός και του μνημονίου ήταν υποτίμηση εργασίας. Και λέω ήταν υποτίμηση εργασίας το 2008 όταν ξεκίναγε η κρίση, η γενιά μου μιλούσε για την γενιά των 700 ευρώ ως μια μεγάλη συμφορά την οποία μας είχε βρει και αυτή τη στιγμή ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αμοιβεται με 300 ευρώ καθαρά.
Δηλαδή, μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια κρίση, η υποτίμηση εργασία έχει καταφέρει από τη γενιά των 700 ευρώ πλέον να μιλάμε για την εργατική τάξη των 300 ευρώ. Και αυτή είναι η πραγματική επιτυχία του μνημονίου. Με ποια είναι η επιτυχία? Ότι αποτέλεσε τον πυρήνα του νεοφιλελεύθερου σχεδίου, πυρήνα του νεοφιλελεύθερου σχεδίου τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και τη Νέα Δημοκρατία, που από κοινού υλοποιήσανε με του δανειστέ και σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε οποιαδήποτε σύγκρουση ή ανταγωνισμό ή αντιπαράθεση. Προφανώς σήμερα είναι η κεντρική μάχη που έχουμε μπροστά μας στη δεύτερη αξιολόγηση, είναι το ζήτημα των εργασιακών και είναι σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το να καταφέρουμε να βάλουμε ένα φρένο, να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Οπότε, όταν μιλάμε για χειρότερα, μιλάμε για το lockout, για τις σωματικές απολύσεις, για το χτύπημα στο δικαίωμα στην απεργία, για την περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί. Δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί γιατί η αγορά εργασίας είναι σήμερα μια ζούγκλα και χρειάζεται επαναρρύθμιση. Και όταν λέμε χρειάζεται επαναρρύθμιση, χρειάζεται επί της ουσίας επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Αυτή τη στιγμή, όταν μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις, στην πραγματικότητα μιλάμε για 5 με 6 βασικές και κρίσιμες μεταβλητές. Είτε αυτές είναι η μετενέργεια των συμβάσεων, είτε αυτές είναι η επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων, είτε αυτό είναι η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, είτε αναφερόμαστε στην υποχρεωτικότητα της διαιτησίας, είτε αναφερόμαστε στην κατάργηση των ενώσεων προσώπων που μπορούν ως εργοδοτικός μηχανισμός να υπογράφουν μια επιχειρησιακή σύμβαση και να σπάνε το κλαδικό σωματείο, είτε αναφερόμαστε στην επαναφορά του κατώτατου μισθού ξανά να φύγει από κυβερνητική απόφαση και να επιστρέψει στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Νομίζω ότι οτιδήποτε καταφέρουμε να κερδίσουμε από αυτά τα ζητήματα θα είναι ένα βήμα προς την άλλη κατεύθυνση. Αλλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο αγώνας ο δικός μας στο συγκεκριμένο κομμάτι, το θεσμικό, και τονίζω το θεσμικό γιατί μετά θα αναφερθώ και σε άλλα ζητήματα, θα ολοκληρωθεί όταν καταφέρουμε να τα κερδίσουμε και να τα επαναφέρουμε όλα στο σύνολό τους. Επίσης, η συγκεκριμένη μάχη έχει σήμερα και άλλη μία δυσκολία, γιατί το ευρωπαϊκό μέτωπο, το οποίο πολύ καλά κάνουμε και προσπαθούμε να οικοδομήσουμε σε μια σειρά κεντρικά ζητήματα γύρω από το ζήτημα της λιτότητας, δεν είναι τόσο αραγές στο ζήτημα των εργασιακών. Το παράδειγμα της Γαλλίας είναι εδώ, μας δείχνει ότι κυβερνήσεις που για δικούς τους λόγους προσπαθούν να οριοθετηθούν απέναντι στη σκληρή δημοσιονομική πολιτική, συνενούν απολύτως σε μια πολιτική υποτίμησης εργασίας, είτε αυτό έχει νεοφιλελεύθερο, είτε αυτό έχει το πρόσημο, ας πούμε, λαϊκών συντηρητικών δυνάμεων, είτε έχει το πρόσημο σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων. Το ερώτημα το οποίο προκύπτει για εμάς είναι πώς μπορεί να συμβάλλει το συνέδριο σε μια τέτοια διαδικασία. Δηλαδή, τι σημαίνει για εμάς σήμερα αυτό το συνέδριο σε αυτή τη συγκυρία. Νομίζω ότι το πρώτο κομμάτι που έχουμε στο μυαλό μας είναι το συνέδριο είναι για εμάς η κορυφαία κομματική διαδικασία. Κομματική όμως διαδικασία και όχι κυβερνητική. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη κρισιμότητα στο πώς εμείς κατανοούμε τι σημαίνει πρόγραμμα και στο πώς συζητάμε για το τι σημαίνει πρόγραμμα. Δηλαδή, πώς βλέπουμε το πρόγραμμα από την κομματική οπτική. Θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ μεγάλο λάθος να μετατρέψουμε το συνέδριο και τον εαυτό μας σε μήνυ υπουργούς και άρα όλο το συνέδριο σε ένα μήνυ υπουργικό συμβούλιο. Όταν η αριστερά συζητάει για το πρόγραμμα, αντιλαμβάνεται το πρόγραμμα ως μια ζωντανή κοινωνική διαδικασία, ως μια ζωντανή κοινωνική σχέση. Για την αριστερά, το πρόγραμμα ποτέ δεν ήταν απλά ένας δεκάλογος αιτημάτων που αφού το καταγράψουμε σε ένα χαρτί, αναζητούμε έναν υπεύθυνο, έναν υπουργό, έναν οτιδήποτε άρχοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης για να το υλοποιήσει. Για την αριστερά, το πρόγραμμα πάντα είχε το άγχος την ίδια στιγμή που συγκροτεί το αίτημα να παλέψει για να συγκροτήσει και το κοινωνικό υποκείμενο που θα παλέψει για το αίτημα. Άρα, με αυτή την έννοια, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να συζητήσουμε για το πώς κατανοούμε και μπορούμε να μετατρέψουμε το κόμμα σε ένα ζωντανό μηχανισμό μάχης, σε ένα ζωντανό μηχανισμό που θα βοηθάει τους ανεξάρτητους ταξικούς αγώνες μέσα στους χώρους δουλειάς, είτε αυτοί είναι μικροί αγώνες για καθημερινά ζητήματα πωλήσεων, είτε είναι πιο κεντρικά ζητήματα, πώς θα σκεφτούμε το κόμμα σε μια διαδικασία που θα μπορέσει να συγκροτήσει και να συμβάλλει ξανά στην αλλαγή των συσχετισμών και στο κεφάλαιο και στο κομμάτι του εργατικού κινήματος. Και όταν μιλάμε για αλλαγή σχετισμών, πρέπει να είναι κρίσιμο ότι δεν αναφερόμαστε απλά στο πώς κατανέμονται οι έντρες μέσα σε ένα εργατικό κέντρο ή μέσα στη ΓΕΣΕ κτλ. Αναφερόμαστε ότι πρέπει να αποτελεί κεντρικό στόχο δικό μας όταν κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ με δημοκρατικό τρόπο θα χάσει τις εκλογές και θα έρθει μια καινούργια κυβέρνηση, η συνδικαλιστική πυκνότητα στην Ελλάδα να έχει αλλάξει και να μην είναι σήμερα μια συνδικαλιστική πυκνότητα που μπορεί να έχει αναφορά στο 6 με 7% που αν αφαιρέσουμε τις 10 και αναφερθούμε στο σκληρά ιδιωτικό τομέα μπορεί να είναι συνδικαλιστική πυκνότητα του 3%.
δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κοινωνικά υποκείμενα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κοινωνική αλλαγή με αυτή τη συνδικαλιστική πυκνότητα και με αυτό το εργατικό κίνημα. Με έναν τρόπο αυτό βάζει και ένα ζήτημα που έχει συζητηθεί αρκετά σχετικά με το πώς μπορούμε να φανταστούμε ένα μαζικό κόμμα και αν μπορεί να υπάρξει ένα μαζικό κόμμα σήμερα. Επιτρέψτε μου να έχω λίγο μια αιρετική τοποθέτηση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πιστεύω ότι ακόμα και οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι που πολλές φορές μιλούσαν για την αναγκαιότητα μαζικοποίησης του κόμματος και για τη δημιουργία ενός πραγματικού μαζικού κόμματος, ποτέ κανένας δεν το έκανε σοβαρά και ίσως ένα κομμάτι να μην το επιθυμούσαμε και πολύ σοβαρά, γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα και την προηγούμενη περίοδο ήταν ένα πραγματικά μαζικό κόμμα το οποίο είχε αναφορά στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, δεν θα ήταν και τόσο εύκολη η επιλογή της πρώτης διακυβέρνησης να μην έχουν ψηφιστεί σήμερα η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Το καλό όμως που έχουμε μπροστά μας αυτή την περίοδο είναι ότι έχουμε την ευτυχία να βιώνουμε τη συγκυρία των εργατικών της Μεγάλης Βρετανίας, να βιώνουμε τη συγκυρία του Κόρμπιν που έχει καταφέρει να οικοδομήσει ένα κόμμα με 550.000 μέλη και μιλάμε για ένα ιστορικό κόμμα, δεν μιλάμε για μια νέα πολιτική δύναμη και μάλιστα έχει καταφέρει να το κάνει με ένα προθετικό τρόπο, όχι με το παράδειγμα του Γιώργου Παπανδρέου, έλα εδώ πλήρωσε 4 ευρώ, ψήφισε για πρόεδρο και τα ξαναλέμε σε 4 χρόνια, αλλά έλα εδώ για να εμπλακείς το πρόγραμμα, για να εμπλακείς τις καμπάνιες, για να πάρεις πάνω σου ένα μερίδιο της ευθύνης για τη μάχη που έχουμε μπροστά μας να ζήσουμε. Τελευταία φράση, γιατί πιστεύω μετά στο διάλογο μπορούμε να αναφερθούμε σε πολλά πράγματα τα οποία τώρα δεν προλαβαίνω. Είναι πάρα πολύ κεντρικό μέσα στο συνέδριο να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρο για να σπάσουμε την κατάσταση επιτροπίας, για να σπάσουμε τους εκβιασμούς. Αυτό έχει και πολύ πρακτικά βήματα. Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάμε στη συζήτηση για τα εργασιακά και να κάνουμε αυτή τη στιγμή πίσω στο κομμάτι των εκβιασμών για την αλλαγή στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πρέπει να υπερασπιστούμε με νύχια και με δόντια τη ρύθμιση που περάσαμε για την επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ιδιωτική εκπαίδευση. Αν κάνουμε πίσω σε αυτή τη μάχη, είναι ξεκάθαρο σαν να φαίνεται από την αρχή ότι κάνουμε πίσω και στην δεύτερη μάχη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να το καταφέρουμε αυτό μέσα από το συνέδριο να έχουμε το άγχος να ορίσουμε μέτωπα, να ορίσουμε αιχμές, να επιλέξουμε το χρόνο και το χώρο που εμείς θα ακολουθήσουμε τη σύγκρουση και να μην είναι πάντα η σύγκρουση μια δικιά μας αμυντική διαδικασία και προφανώς. Για να γίνει αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο το κόμμα συνολικά και ο κόσμος της αριστεράς που είναι μέσα στους κοινωνικούς χώρους και συνεχίζει να δίνει τη μάχη που δίνει, να μην γίνει οπαδός και απολογητής του success story, να μην ενσωματώσει ένα πρόγραμμα το οποίο σε κάθε περίπτωση ήταν και παραμένει ένα αποτέλεσμα ενός πολύ σκληρού εκβιασμού. Ευχαριστώ πολύ.